Εδώ είμαστε σε ετοιμότητα. Έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τους καλεσμένους μας, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, την κυρία από τη Νέα Δημοκρατία, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Και χρόνια πολλά, κύριε Λοβέρδο. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στην πατρίδα μας. Έτσι, και αυτό να είναι τη σημερινή μέρα του όχι, κύριε Πιέρο, να είναι για όλους μας και πάνω απ' όλα για τους πολιτικούς μήνυμα ευθύνης και καθήκοντος να υπηρετούμε την πατρίδα μας. Να καλωσορίσω την κυρία Καφαντάρη από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και χρόνια πολλά, κυρία χρόνια Καφαντάρη. Πολλά. Και τον κύριο Μαργαρίτη από το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ και την Ανατολική Αριστερά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Yes. Και χρόνια πολλά, κύριε Μαργαρίτη. Λοιπόν, έχω ένα μήνυμα στο κινητό μου, δεν μπορώ να απαντήσω. Τα λέω στον αέρα με τους τηλεθεατές μας, είμαστε μια παρέα, από τον κύριο Θανάση Οικονόμου. Παρακαλεί να παρέμβει. Εμείς είπαμε ότι τον είχαμε καλέσει. Ζητώ λοιπόν στο κοντρόλ μας, γιατί εμείς εδώ είναι ελεύθερο το βήμα ανοιχτό. Όταν λέμε κάτι και κάποιος θέλει να απαντήσει, υπάρχει δυνατότητα να προφανώς να μας απαντήσει. Του άσκησα εγώ μια κριτική για μια δήλωση που έκανε σήμερα και θέλει ο άνθρωπος να παρέμβει να απαντήσει. Βεβαίως, εννοείται να καλέσουμε τον κύριο Οικονόμου και αν ανταποκριθεί θετικά, να βγει να μας απαντήσει. Εννοείται. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θέλω να ρωτήσω εσάς, κύριε Λοβέρδο, για τη σημερινή ημέρα. Για το κλίμα που υπάρχει, κάναμε πριν μια συζήτηση για τη ζυγαριά διπλωματίας και αποτροπής. Σήμερα, όταν βλέπεις μέσα σε όλα και τα Ραφάλ, καταλαβαίνεις ότι η χώρα μας θέλει να δώσει και ένα μήνυμα προς τα έξω, ένα μήνυμα αποτρεπτικής ισχύως. Θέλω να μας πείτε γι' αυτό, γιατί τα εξοπλιστικά, δυστυχώς ή ευτυχώς στη Βουλή, είναι θέμα αντιπαράθεσης. Δεν είναι πάντα δεδομένο ότι όλα τα κόμματα θα πάνε να ψηφίσουν τα εξοπλιστικά και θα πούμε εντάξει, διαφωνούμε σε όλα τα άλλα, ρε αδερφέ, αλλά σε ό,τι αφορά την άμυνα της χώρας συμφωνούμε. Κακώς κάκιστα. Σήμερα, όπως ξέρετε, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήρθε στο Περιστέρι, στην εκλογική μου περιφέρεια και παρακολούθησε την σχολική παρέλαση εκεί. Δεν πήγε στη Θεσσαλονίκη, όπου έγινε στρατιωτική παρέλαση, εκεί ήταν η πρόεδρος της Δημοκρατίας και άλλοι. Αλλά αυτό το μήνυμα που έδωσε ο Μητσοτάκης από το Περιστέρι είναι αυτό ακριβώς το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή χώρα και θα παραμείνει μια ισχυρή χώρα, γι' αυτό την θωρακίζουμε απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή. Την θωρακίζουμε και αμυντικά και στρατιωτικά και φυσικά και διπλωματικά. Και όλα αυτά τα οποία λέγονται και τα οποία θρυλούνται και διαδίδονται ψευδώς, ότι δήθεν υπάρχουν τάσεις ενδοτικότητας ή υποχωρητικότητας έναντι των Τούρκων, είναι τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου αστειότητες. Κύριε Λοβέρδε, ο κύριος Σαμαράς την ίδια στιγμή εμφανίζεται να αμφισβητεί αυτό το δόγμα το οποίο λέτε εσείς ότι εφαρμόζει η κυβέρνηση και λέει ότι το πρόβλημα είναι τα σύνορά μας, το να είναι ασφαλή τα σύνορά μας. Τι απαντάτε? Καταρχάς, εγώ δεν σχολιάζω και δεν κρίνω τις απόψεις ούτε του κυρίου Καραμαλή, ούτε του κυρίου Σαμαρά, είναι και δύο πρώην πρόεδροι και πρωθυπουργοί, τους σέβομαι μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα, αυτό που έχω να πω είναι ότι από το 1974, όπως ξέρετε και εσείς και εγώ, ήμασταν παλιοί δημοσιογράφοι τη δεκαετία του 80 και θυμόμαστε ότι όλες οι κυβερνήσεις σε κάποια φάση, όλες οι κυβερνήσεις από το 1974 και έπειτα, παρεπιπτόντως μια τραγωδία υπέστη η Ελλάδα πριν από 50 χρόνια, την Κυπριακή τραγωδία, την οποία την υπέστη επί δικτατορίας και όχι επί δημοκρατίας. Επί δημοκρατίας αυτά 50 χρόνια έχουν υποθεί πολλά και διάφορα περί δίθεν υποχωρήσεων, περί δίθεν ενδοτισμού, δεν επαληθεύτηκαν όμως ποτέ. Όλες οι κυβερνήσεις, γι' αυτό εγώ ποτέ δεν έχω κατηγορήσει καμία κυβέρνηση, ακόμα και ένα από αντίπαλο κόμμα, ως μειοδοτική ή προδοτική προς Θεού. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι οι κυβερνήσεις προστατεύουν τα κυριαρχικά δικαιώματα και τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Και αυτό κάνει πάνω από όλους ο Κυριάκος λοιπόν, Μητσοτάκης, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πριν πάω στην κυρία Καφαντάρη, να πάω στον κύριο Οικονόμου από το ΣΥΡΙΖΑ επίσης, ο οποίος ζήτησε να παρέμβει, και στον κύριο Μαργαρίτη. Τον έχουμε στην γραμμή. Κύριε Οικονόμου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Πιέρο. Σας άσκησα εγώ. Σας ευχαριστώ που την παρέμβαση για το λέω, χρόνο μου δίνετε. Είναι υποχρέωσή μας. Εγώ σας λέω ευθέως, αν δεν το είδατε, σας άσκησα πριν λίγη ώρα μια κριτική. Είπα, για να είμαι ακριβής, ότι κάνατε μια τυχαίστατη δήλωση σήμερα, αναφερόμενο στην πορεία στη Ρώμη, για την συσχέτιση με τον κύριο Κασελάκη. Και φαντάζομαι ότι γι' αυτό θέλετε να απαντήσετε. Και σε αυτό θέλω να απαντήσω, γιατί την πληροφορήθηκα, δεν έβλεπαν την εκπομπή. Με πήραν τηλέφωνο φίλοι και σύντροφοι και μου το ψηφίσαν. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο, είναι μια ατυχή έκφραση και αναφορά στην πορεία προς τη Ρώμη. Προφανώς εννοούσα πορεία δύσκολων καταστάσεων, η πορεία του ΜΑΟ, η πορεία της εξεργίας της Ρούμελης, των εμφυλίων το δικό μας, που ανάμεσα σε αντίξωες συνθήκες καταφέρανε να δημιουργήσουν άλλες προοπτικές. Είναι ατυχέστατη η αναφορά προς την πορεία των μελανοχητών, προφανώς έχετε απόλυτο δίκιο. Και δεν το έχουν ισχυριστεί ούτε οι πιο αφοσιωμένοι αντιπαλοί μας. Αν είναι δυνατόν να υποστηρίξω κάτι τέτοιο, έχετε απόλυτο δίκιο.
Η αναφορά ήταν επίσης σε ένα γενικότερο πλαίσιο που ήθελε να κάνει την αγάπη και την αποδοχή που είχε ο κ. Κασελάκης στον κόσμο, ακόμα και σε περιοχές που είναι δυσπρόσιτες για το ΣΥΡΙΖΑ. Καμία σχέση με την ιστορική αναφορά αυτή που υπονοεί η έκφραση Αρχιμίδη. Μην επιμένω στη δαιμονοποίηση. Δεν επιμένω σε καμία δαιμονοποίηση. Επιμένω να γνωρίζω το υπόβαθρο αυτής της φράσης. Σας είπα και εγώ το θεώρησα ατυχές, γιατί δεν σας θεωρούμε ακροδεξιό προφανώς. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο σας είπα και ευθέως τι σας καταλόγησα. Όχι, όχι, έχετε απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ, είναι ατυχέστατη η έκφραση και αλίμωναν αυτός ο σχετισμός. Μάλιστα, δεν έχω, προφανώς δεν είμαστε. Δεν είμαστε δικαστήριο. Είπατε την άποψή σας, μας είπατε ότι είναι μια ατυχής έκφραση, είναι ανθρώπινο, το κατανοούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Οικονόμου, για την παρέμβασή σας. Το διευκρινίζω και σε κάθε περίπτωση γι' αυτό παρέμβηκα και μόλις το έμαθα, λέω αλίμονο. Εννοείται ότι δεν έχει αναφορά με το. Βεβαίως, ήταν υποχρέωσή μας. Να είστε καλά, κύριε Οικονόμου, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κυρία Καφαντάρη, δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι γι' αυτό. Μας απάντησε ο κύριος Οικονόμου. Έδωσε την απάντηση. Εγώ θέλω να έρθω τώρα στα δικά σας. Αλλά πρέπει να πούμε και κάποια πράγματα, αν μου επιτρέπετε ένα λεπτό. Ναι, βέβαια, σε εσάς είναι ο λόγος. Λόγω και της ημέρας σήμερα. Μα σε εσάς είναι ο λόγος γι' αυτό. Και συνέχεια από αυτά τα οποία άκουσα από τον κύριο Λοβέρδο. Αυτό ήταν μια παρένθεση. Ναι. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω είναι το εξής, ότι ξέρετε, αυτό το οποίο χαρακτηρίζει δυστυχώς την πολιτική Μητσοτάκη είναι η μυστική διπλωματία. Και σαφώς αμυντική θωράκιση της χώρας μας και εμείς είμαστε υπέρ αυτού, αλίμονο. Απ' την άλλη μεριά όμως έχει δικαίωμα ο ελληνικός λαός, έχουν δικαίωμα τα ελληνικά κόμματα να γνωρίζουν τι διαμείβεται και τι συζητείται. Αυτή τη στιγμή η πολυδιάστατη, αν θέλετε, εξωτερική πολιτική που χαρακτήριζε τη χώρα μας δεν νομίζω ότι αντιστοιχεί στη σημερινή πραγματικότητα. Έχουμε μία μυστική διπλωματία, ειδικά στο κομμάτι το ελληνοτουρκικό, ενώ από την άλλη μεριά βλέπουμε τη λογική του δεδομένου συμμάχου και αυτό φαίνεται και για μια σειρά ζητήματα και εδώ πέρα θα τονίσω και πρέπει να μάθουμε κάποια στιγμή και τι συμφωνήθηκε και τι βοήθεια θα δοθεί στον κύριο Ζελένσκι και στην Ουκρανία με τη συνάντηση που είχε με τον κύριο. Ρωτάω, ερώτηση κάνω. Έτσι. Λοιπόν, καταρχάς βεβαίως εξ αρχής ακόμα είχαμε καταδικάσει την εισβολή. Έτσι, αυτό εννοείται, αλλά πρέπει να το επαναλάβω. Από την άλλη μεριά όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε από τις πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στείλαν στρατιωτική βοήθεια. Λοιπόν, και για τα ζητήματα και του πολέμου που γίνονται στη γειτονιά μας, στην Ανατολική Μεσόγειο, όλα αυτά που είχατε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ πριν στην εκπομπή σας, είναι η στάση την οποία πρέπει να κρατήσει η χώρα μας. Δεν είναι μόνο τα λόγια, είναι και γενικότερα η Ελλάδα και στο κρίσιμο σημείο γεωγραφικά, αν θέλετε, που βρίσκεται και με την παράδοση που έχει ιστορικά, πρέπει να είναι μία δύναμη ειρήνευσης και μία δύναμη ψυχραιμίας, έτσι, και ειρήνης. Και να είναι ένα μέρος της λύσης των προβλημάτων και όχι μέρος της κρίσης. Βουλευτής κυβερνητικής πλειοψηφίας. Κυβερνήσατε με λίγα λόγια. Βεβαίως. Θέλω να καταλάβω το εξής. Και μάλιστα την τελευταία φορά, με Κασελάκη δηλαδή, πριν υπάρξει απόφαση κεντρικής επιτροπής, ψηφίσατε τα εξοπλιστικά. Ναι. Σε αυτά τουλάχιστον συμφωνείτε. Μα έχει αλλάξει. Ψηφίσαμε. Άλλο λέω, μήπως έχει αλλάξει αυτό. Όχι, δηλαδή, δεν έχω κάνει κάτι καινούριο να σας πω. Μάλιστα. Είμαστε. Κάτι. Γιατί αυτό ήταν πρωτόγνωρο. Δεν είχαμε ποτέ ψηφίσαμε. Η κυβέρνηση αυτή κάνει δύο πράγματα που νομίζω συμφωνεί και πρέπει να συμφωνεί το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Πρώτον, ενισχύει αμυντικά τη χώρα με τους εξοπλισμούς που έκανε και για τους οποίους είμαστε περήφανοι, όπως είμαστε περήφανοι για τις ένοπλες δυνάμεις που σήμερα παρήλασαν στη Θεσσαλονίκη. Και το δεύτερο, δεν ασκεί μυστική διπλωματία. Η εξωτερική πολιτική της χώρας είναι δεδομένη. Είμαστε αναφανδόν φυσικά εταίροι και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Αυτό δεν το αρνούμαστε και δεν πρόκειται να το αρνηθούμε. Είμαστε με το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όποιος διαφώνει, δικαίωμά του. Αλλά η κυβέρνηση είναι με το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι φυσικά σύμμαχος και στις δυο αυτές συμμαχίες. Το δεύτερο είναι ότι η μόνη διαφορά που είναι η πάγια εξωτερική πολιτική της χώρας μας έναντι της Τουρκίας, η μόνη διαφορά που έχουμε με την Τουρκία είναι η θαλάσσια ζώνη στη Φαλοκρηπίδα. Τίποτε άλλο και μόνο γι' αυτό το σχόλιο σας για αυτό που συζητάμε και για τα εξωτερικά. Αυτό δεν είναι και τόσο. Και επιτρέψτε μου και μία επιμέρους ερώτηση. Διότι αναφέρομαι σε πρώην Πρωθυπουργό. Ο κ. Παπανδρέου έβαλε και μία τοποθέτηση για σημεία και δεν είναι αρνητικό αυτό που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν στο διάλογό μας με την Τουρκία
Όχι για παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας, ούτε για αλλαγή εθνικής γραμμής, σε σημεία όμως που θα μπορούσαμε να βρούμε κάποιες συγκλίσεις για να μπορέσουμε να συζητήσουμε πιο εύκολα. Θεωρείτε στο ΠΑΣΟΚ ότι είναι μια συγκυρία που επιτρέπει κάτι τέτοιο και για τα εξοπλιστικά η θέση σας παραμένει σταθερά θετική? Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσω λίγο για τη σημερινή μέρα. Είναι πράγματι μια μεγάλη μέρα που έχει δύο μηνύματα. Το πρώτο είναι το πατριωτικό μήνυμα, συνδέεται και με την εικόνα των ενόπλων δυνάμεων και με την εικόνα της υπεράσπισης πατρίδας και με το πατριωτικό συνέστημα το οποίο διακατέχει τους Έλληνες πολίτες. Και το δεύτερο είναι το αντιφασιστικό μήνυμα. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια χώρα που έχει και το σπάνιο φαινόμενο να κάνει εκδηλώσεις τιμής για την έναρξη του πολέμου, ενώ σε όλη την Ευρώπη κάνουν για την λήξη του πολέμου. Αυτό από κάποια σημεία το συζητήσουμε σοβαρά, διότι δεν είναι και λογικό. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και ένα άλλο μήνυμα, που είναι το αντιφασιστικό και το αντιναζιστικό. Εκεί υπήρξε μια μεγάλη σύγκρουση και ιδεολογική και πολιτική, η οποία βρέθηκε μαζί με τα ζητήματα της υπεράσπισης της χώρας μας. Τώρα, για τα ζητήματα της συγκυρίας. Κοιτάξτε, κύριε Πιέρο, εγώ έχω μια βασική αρχή και νομίζω ότι είναι σωστή αρχή. Δεν πρέπει τα εθνικά ζητήματα να αποτελούν στοιχείο της εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης. Όχι εσωκομματικής. Πολλές επί φορές... της αρχής είμαι σίγουρος ότι και η κυρία Καφαντάρη και ο κύριος Λοβέρος θα συμφωνήσουν. Δυστυχώς... Επί της ουσίας όχι, το έχετε κάνει. Η κυρία Καφαντάρη μας κατηγορεί για μυστική διπλωματία που δεν ισχύει. Λέω ότι το έχετε κάνει. Έχουμε δει να τσακώνεστε ή να αντιπαραθέτεστε έντονα. Θεωρώ ότι δεν πρέπει. Δυστυχώς μαθαίνουμε πράγματα από τις δηλώσεις του Ερντογάν στο αεροπλάνο. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό τον έχουμε ρωτήσει. Είναι πάντα διαθέσιμο. Γιατί μιλάει ο άνθρωπος. Κάνουν τώρα και οι δύο δείχνει πώς τα ζητήματα τα εθνικά. Βγαίνουν αμέσως και να πέσουν σπόντες. Άρα το ζωντανό παράδειγμα αυτό λέει ότι στα ζητήματα λοιπόν τα εθνικά χρειάζεται μια ευρύτερη συνένεση και μια συνένωση. Βεβαίως, θέλω να προσθέσω ότι σε αυτό πρέπει να βοηθάει και η κυβέρνηση με την έξις έννοια. Ας πούμε, δεν υπάρχει μόνιμη λειτουργία του Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, ενώ ζητήματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον για να συζητηθούν και προβλήματα μπαίνουν στο τραπέζι καθημερινά. Δεύτερον, διευκρινήσεις πρέπει να δίνονται. Ας πούμε, γιατί δεν αντέδρασε η ελληνική κυβέρνηση για τις δηλώσεις του Ερντογάν στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Πρέπει να ακούμε, να βλέπουμε γιατί δεν υπήρξαν άμεσες αντιδράσεις σε ζητήματα τα οποία μπήκαν στο δημόσιο διάλογο. Και τέλος, για το αυτό που μου είπατε, να πω το εξής. Είναι... Αναφέρθηκα στην κύριο Παπανδρέου. Ήταν μια διαφορετική. Ιστορικά το ΠΑΣΟΚ και με τη συμφωνία του Ελσίνκη και με τις στάσεις στις ελληνοτουρκικές διαφορές έχει αποδείξει ότι είναι ένας χώρος ο οποίος ενδιαφέρεται για το διάλογο με την άλλη πλευρά του Αιγαίου και δεν καλλιεργεί έναν άγωνο εθνικισμό. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε ιδέα βάζει το ζήτημα της συζήτησης με την άλλη πλευρά είναι χρήσιμο. Προσέξτε, υπάρχουν δύο κανόνες και με αυτό κλείνω. Ο πρώτος κανόνας είναι ότι ο διάλογος με την άλλη πλευρά είναι αναγκαίος. Διότι έναντι αυτής της εκδοχής, η άλλη εκδοχή είναι οι μικρές ή μεγάλες πολεμικές αντιπαρθέσεις. Να είμαστε ειλικρινείς. Ή θα κάνεις διάλογο, θα πας σε σύγκρουση. Επειδή και έχετε πάλι κυβερνήσει και οι τρεις, και οι τρεις κάνατε και καλά κάνατε. Έτσι. Δεν αλλάξατε την εθνική γραμμή. Αν αλλάζετε την εθνική γραμμή, θα σας έλεγα ένα κακός. Λοιπόν είναι αυτό. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι τις μεγάλες διαφορές πρέπει να συμφωνήσουμε. Χωρίς φόβο και πάθος, ναι. Ότι υπάρχει ένας τελικός κριτής που το δικαστήριο της Χάγης. Όταν και άμα φτάσουμε. Ακριβώς, αλλά αυτό να συμφωνήσουμε. Δεν ξέρω αν είμαστε σύμφωνοι όλοι. Να σας πω κάτι, κύριε Μαργαρίτη. Αυτές οι δυνάμεις, δημοσιογραφικές, πολιτικές κλπ. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν βάζω εδώ τον κύριο Σαμαρά. Διάφορες ακραίες δυνάμεις που λένε, κατηγορούν τον κύριο Γεραπετρίτη για μειοδοσία, την κυβέρνηση κλπ. Είπαν τα ίδια και για τον Γιώργο Παπανδρέου προχθές. Ναι. Θέλω να πω. Μπορεί να υπάρξει μια πλειοψηφία λογικής που θα μπορέσει το θέμα των εθνικών θεμάτων να το, πώς να το πω, να το βγάλει εκτός της λαϊκίστικης αντιπαράθεσης. Ναι. Διότι είδαμε και στο ντοκιμαντέρ το πολύ ωραίο που κάνει ο Αλέξης Παπαχελάς ότι θα μπορούσε να έχει λυθεί το Κυπριακό εδώ και δεκαετίες αν δεν ήμασταν όλοι της μαξιμαλιστικής λογικής, εμείς το 100 και οι άλλοι το 0. Έτσι, έτσι. Και πολλά άλλα θέματα. Που για να υπάρξει το 100 και στους άλλους το 0, γίνεται μόνο μετά από πόλεμο. Ακριβώς. Σε μία διαπραγμάτευση εν μέσω ειρήνης, δεν υπάρχει περίπτωση Τάκη, ο ένας το 100 και ο άλλος το 0. Συμφωνώ σε όλα που είπατε. Και θέλω να θυμίσω ότι χάθηκε μια ευκαιρία με το σχέδιο ΑΝΑΝ όταν το στήριξε δεν τότε μόνο. Δεν λέω για το σχέδιο ΑΝΑΝ. Μιλάμε τώρα για δεκαετία 60. Για το Κυπριακό, επιτρέψτε μου. Για το Κυπριακό, το σχέδιο ΑΝΑΝ που στήριξε τότε το ΠΑΣΟΚ και ο συνασπισμός με μικρή πλειοψηφία στην κεντρική του Επιτροπή ήταν τα κόμματα που κινήθηκαν για τη στήριξη. Εντάξει, δεν το στήριξε η Κύπρος όμως τότε. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή θέλω να πω ότι χάθηκαν ευκαιρίες που έχουμε και εμείς συμβάλει από την ελληνική ή την ελλαδική πλευρά. Άρα, εγώ συμφωνώ απολύτως ότι σε αυτά τα ζητήματα πρέπει να έχουμε μια διάβγεια και μια μετριοπάθεια και να υπάρχει, όπως είπατε σωστά, ένα μέτωπο λογικής απέναντι, ας πούμε, στην εχθροπάθεια και στην καλλιέργεια αυταπάτης ότι μπορούμε να πάμε σε μια πολεμική επίλυση των διαφορών ή σε μια στρατιωτική κλιμάκωση. Ναι. Γιατί και πάλι, εγώ θα πω, ήταν σωστή η στάση στα Ήμια, όσο και αν αυτό φαίνεται δυσάρεστο εκείνη την εποχή. Πάλι οι ίδιες δυνάμεις στήριξαν
την ανάγκη, οι πολιτικές δυνάμεις να μην υπάρξει σύραξη στα ίμια, διότι μια στρατιωτική κλιμάκωση δεν ξέρει τι θα φέρει. Λοιπόν. Άρα, συμφωνώ απολύτως ότι πρέπει να έχουμε μετριοπάθεια, πρέπει να αναζητούμε λύσεις. Πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν κανόνες για το διάλογο με την Τουρκία. Ο τελικός κριτής είναι ο δικαστήριο της Χάγης και θα πρέπει να αξιοποιούμε κάθε παράθυρο ευκαιρίας για να μπορούμε να μην. Λοιπόν, εγώ όμως θέλω δύο στοιχεία. Μία φράση, κύριε Καφαδάκη. Πρέπει να καταλάβουν οι Έλληνες πολίτες και νομίζω ότι το έχω καταλάβει ότι μαζί με τα άλλα προβλήματα που έχουμε στην οικονομία έχει και ένα καινούριο μέγεθος στην διεθνή ζωή. Είναι η οικονομία του πολέμου, κύριε Πιέρο. Σήμερα γίνονται business μεγάλες και τρελές με τους εξοπλισμούς. Ακόμα και καλά, δεν έγιναν σήμερα οι business με τους εξοπλισμούς. Γίνονται χρόνια και γινόντουσαν και επί Πασόκ και καλά. Όχι. Ενώ. Από αρχαιοτά το χρόνο. Να σου πω τι εννοώ. Και η χώρα μας μπαίνει γίνεται σε αυτό κατά καιρούς. Μια παγκόσμια δουλειά με στόχο τον εξοπλισμού. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καινούριο αυτό. Αυτό θέλω να σου πω. Καινούριο δεν είναι. Από αρχαιοτά το χρόνο. Καινούριο δεν είναι. Αλλά εξελίσσεται σε ένα μέγεθο. Εντάξει, είναι πολλά τα καπιταλισμό. Όπω είναι το trafficking, που είναι μια τεράστια business. Λοιπόν, είναι τώρα οικονομικά. Πάμε να ανοίξουμε ένα δεύτερο γύρο. Όχι, θέλω πάνω πείτε σε αυτό το τομέα το, σας παρακαλώ σύντομα, να σας δώσω το λόγο έτσι κι αλλιώς. Να πω ότι εμείς εξακολουθούμε ως ΣΥΡΙΖΑ να θέτουμε ερωτήματα. Οι μεγάλες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, τι έγιναν, επειδή διαμαρτυρήθηκε η Τουρκία, πού βρίσκεται αυτή η ιστορία. Ναι. Δεύτερον, νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Τουρισμού βρίσκεται στη Βουλή υπό επεξεργασία και προβλέπει απαγόρευση τουριστικής δράσης πάνω σε ακατοίκητα νησιά και βραχονησίδες. Mm. Αυτό, αν κάποιος ξέρει το δίκαιο της θάλασσας, γιατί με βάση αυτό πρέπει να προχωρούμε, έτσι σημαίνει ότι τα νησιά που δεν έχουν οικονομική ζωή δεν δικαιούνται και ΑΟΣ. Εγώ βάζω ερωτήματα αυτή ωραία, τη στιγμή. Ωραία, θα απαντήσει γι' αυτό το λόγο μιλάω και μίλησα για μυστική διπλωματία και για μια πολιτική η οποία είναι μακριά από την πολυδιάστατη, ανεξάρτητη και περήφανη πολιτική που είναι. Μυστική διπλωματία και πρέπει να έχουμε. Δεν υπάρχει. Φυσικά δεν γίνεται δημόσια. Αλλιώς τα διπλωματία γινόταν δημόσια. Ενημέρωση από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών έχουν όλοι οι πολιτικοί αρχείοι όποτε το ζητήσουν και φυσικά είχε και προσφάτως η Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας από τον κύριο Γεραπετρίτη. Σε ό,τι αφορά τώρα όλη αυτή την προσπάθεια εκμετάλλευσης μα αυτά είναι γεγονότα, κύριε Λοβέρδο, των εθνικών θεμάτων, από την αντιπολίτευση, το θεωρώ ακριβώς ιδίως σε ό,τι αφορά τα εξωτερικά, τα εθνικά μας ζητήματα. Αν πούμε για εσωτερική σημασία, είναι δικαίωμά τους. Για εξωτερικά όμως ζητήματα, για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, που είναι το πιο καυτό ζήτημα των τελευταίων 50 ετών, είναι υποτιμητικό για όλους που το χρησιμοποιούν ως αφορμή για να κάνουν ψηφοθερική καμπάνια. Ευχαριστούμε που μας υποτιμάτε. Είναι υποτιμητικό, έτσι. Ναι. Είναι υποτιμητικό. Καλά, και οι δύο, αυτά που λέτε δεν είναι θετικά. Δεν έχω σκοπό. Τώρα, καλά, δεν τώρα, και εσείς τώρα, κύριε Φαντάζη, δεν τους είπατε τη ώρα που τα κάνετε. Το θέμα είναι ότι οι πατριώτες της φαϊκής, όπως αποκάλεσε ο κ. Μητσοτάκης, οι λαϊκιστές, ναι, αυτοί, είναι αυτοί οι οποίοι διαχρονικά είχαν δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Να θυμίσω τον αγαπητό Δημήτρη Τάκη ότι το 1897 ο καταστροφικός πόλεμος του 1897 προκλήθηκε από αυτούς. Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά, έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, εμείς είμαστε, η κυβέρνηση του Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση της λογικής υπευθυνότητας και του μεταξύ καθήκοντος. Μεταξύ σας τα έχετε βρει στην κυβέρνηση, γιατί λένε καλώς νομίζω ξεκίνησε νομίζω, κυβέρνηση. Αν είσαι στην αντιπολίτευση δεν το συζητούσαν πολύ. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, επειδή υπήρξε μια προημερών, μια σχετική ένταση, όπως ξέρετε ο κύριος Γεραπετρής ενημέρωσε στους 32 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που μετέχουν στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας και όλοι μείναν ικανοποιημένοι από την ενημέρωση αυτή. Και καταλάβανε όλοι ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση υποχωρητικότητας. Δεν υπάρχει καν μείναν ικανοποιημένοι, το λέει και το ρεπορτάζ. Γράφτηκε πάντως στον τύπο ότι ο κύριος Μητσοτάκης απαγόρευσε ερωτήσεις που αφορούν τα ελληνοτουρκικά. Εγώ το διάβασα στον τύπο. Απαγόρευση, πώς μπορεί να απαγορεύσει. Του για το συγκεκριμένο. Για δεν την τελευταία. Καμία δεν υπάρχει καμία απαγόρευση. Δεν μπορεί να απαγορεύσει. Πώς θα απαγορεύσει. Αναομάδες κάνουν για διάφορα θέματα κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Μπορεί να λέει ότι εστάλθηκε μήνυμα. Μήνυμα εστάλθηκε. Ναι, όχι απαγόρευσε.
Μην καταθέσετε κάποια ερώτηση που αφορά εάν κάποιος ξεπεράσει κάποια όρια, φυσικό είναι, όπως συνέβη στην περίπτωση Σαλμά, να οδηγηθεί ακόμα και προς τη διαγραφή. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης είναι ένας πολύ βαθιά δημοκρατικός πολιτικός, ο οποίος πιστεύει στον κοινοβουλευτισμό και εμείς στη Νέα Δημοκρατία πιστεύουμε ότι οι βουλευτές δεν είναι άφωνα όντα, έχουν δικαίωμα από το Σύνταγμα και υποχρέωση να συμμετέχουν στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα και ούτε απαγορεύονται ερωτήσεις. Λοιπόν, ένα λεπτό. Κοινή λογική μας χρειάζεται. Πέρα από τις ερωτήσεις που θέτετε, γιατί αυτός είναι ο ρόλος των κομμάτων της αντιπολίτευσης, δεν είστε σε μια λογική ότι η κυβέρνηση είναι ενδοτική, μειοδοτική και ότι θέλει να παραχωρήσει εθνική κυριαρχία στους Τούρκους. Κοιτάξτε, ακούστε, εγώ χαρακτηρισμούς δεν κάνω τέτοιους και βέβαια και ούτε το κόμμα μας. Απλά παρακολουθούμε και συνεχώς θέλουμε ερωτήματα. Για επιτρέψτε μου, κυρία Καφαντάρη, ένα ερώτημα πρακτικό να το κατανοήσω. Το ρωτήσω στην Ελένη που κάνει το ρεπορτάζ. Ναι. Λοιπόν, η κεντρική επιτροπή λέει ο Κασελάκης δεν είναι υποψήφιος. Ναι. Την ίδια ώρα ο κύριος Κασελάκης κάνει περιοδίες ως υποψήφιος. Ναι. Είναι ή δεν είναι, μπορεί να είναι. Θα μας το εξηγήσετε λοιπόν, λίγο. Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή υπάρχει πολύ παραφιλολογία. Είναι σύνθετο το κόμμα σας, πολύ έχει γίνει. Κοιτάξτε, επικοινωνιακά υπάρχει πολύ παραφιλολογία τελευταία στον τύπο γενικότερα για το συγκεκριμένο θέμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα δημοκρατικό και έχει ένα καταστατικό. Ναι. Λοιπόν, η τήρηση του καταστατικού, που ένα καταστατικό είναι το σύνταγμα, να το πω έτσι, του για κόμματος. Ένα κόμμα, εντάξει, φυσικά, δίνει τη δυνατότητα σε όποιον στο συνέδριο, το οποίο είναι το ανώτερο όργανο, η Κεντρική Επιτροπή λειτουργεί μεταξύ δύο συνεδρίων και οφείλει να υλοποιεί αποφάσεις των συνεδρίων, δίνει τη δυνατότητα να θέσει υποψηφιότητα. Ο Στέφανος Κασελάκης θα είναι υποψήφιος για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αν κερδίσει το συνέδριο, ναι, ή θα είναι έτσι κι αλλιώς. Θα θέσει υποψηφιότητα στο συνέδριο. Μάλιστα. Και πιστέψτε με, το πιστεύω και δεν το λέω έτσι, θα είναι και ο πρόεδρος. Θα κερδίσει το συνέδριο. Θα κερδίσει το συνέδριο και θα είναι ο πρόεδρος. Γράφτηκαν πάρα πολλά. Ερμηνεύτηκε το καταστατικό. Και μάλιστα, εγώ θα σας πω και την απόφαση και άλλο ένα ζήτημα το οποίο έχει παρερμηνευτεί. Δεν θέλω να πω γιατί. Εγώ είμαι πάντα καλοπροαίρετη. Ότι και η απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας αυτό ακριβώς το ζήτημα ανέφερε. Δεν έκανε κρίση με βάση το καταστατικό στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Είπε όμως ότι το συνέδριο είναι το ανώτερο όργανο. Άρα για να καταλάβουμε και εμείς και ο κόσμος. Γιατί ακούστηκαν απόψεις και θέλω να το ξεκαθαρίσω. Ναι. Ξεκαθαρίσω ότι δεν υπήρχαν πλειοψηφίες κλπ. Θέλω να ξεκαθαρίσω σε αυτούς που μας ακούν ότι η πλειοψηφία των 9 στους 15 είναι πλειοψηφία. Επειδή κάποιοι είπαν έπρεπε να είναι 10, θέλω να διευκρινίσω ότι αυτό γίνεται μόνο όταν πρόκειται για ποινή, για διαγραφή ή επίκληψη. Τα λέω αυτά γιατί έχουν λεχθεί πολλά λανθασμένα. Είστε κεντρική επιτροπή. Δεν είναι ερμηνεία, είναι αυτό. Δεν είναι ερμηνεία. Επιτρέψτε μου να γνωρίζω καλύτερα από εσάς και το καταλαβαίνετε γιατί, χωρίς να σας υποτιμώ. Έτσι, είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή του και γνωρίζω. Άρα για να καταλάβουμε. Το ρεπορτάζ το δικό μου λέει, εντάξει, μιλάει για δύο τρίτα. Έχετε πηγές. Εσείς κάνετε ερμηνεία. Όχι, να καταλάβει λίγο ο κόσμος, κυρία Καφαντάρη, ένα λεπτό. Γιατί η Ελένη κάνει το ρεπορτάζ, εσείς είστε πρώην βουλευτής και κεντρική επιτροπή. Απλά πράγματα. Άρα ο κύριος Κασελάκης θα κριθεί αν θα είναι υποψήφιο στο συνέδριο. Στο συνέδριο, φυσικά. Να καταλάβουμε λίγο γιατί τόσο. Και κάνει και έχει μία για τρίτη, τέταρτη φορά γυρίζει στην Ελλάδα. Τι λέει, την άποψή τη λέει, κυρία Καφαντάρη. Έτσι είναι, κυρία Καλογεροπούλου. Αν το συνέδριο δεν του επιτρέψει, δεν επιτρέψει να μπει αυτό το ερώτημα σε ψηφοφορία. Δεν το επιτρέψει το Προεδρείο, πει όχι, εγώ δεν το βάζω διότι δεν αναγνωρίζω ότι ο κ. Κασελάκης είναι υποψήφιος. Και δεν του δώσει τη δυνατότητα να κατέβει στις εκλογές. Λοιπόν, τι θα γίνει. Κοιτάξτε κάτι. Ναι. Υπάρχει ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, τι θα κάνει και εκεί, ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ και οι σύνεδροι αύριο στο συνέδριο που πιστεύω ότι θα γίνει, έτσι, 8 με 10 του μήνα. Έτσι, και φυσικά θέλουμε να γίνει και έπρεπε να έχει γίνει και νωρίτερα γιατί αυτή η ρευστοποίηση δεν βοηθάει ούτε εμάς ούτε τον ελληνικό λαό που περιμένει. Θα γίνει, λοιπόν,
θα επιβάλλει τις λύσεις. Τώρα εντάξει, δεν κατάλαβα το πώς. Όταν το ζητήσει η βάση και η σύνεδρη, δεν μπορεί να μην μπει σε ψηφοφορία η κρίση της τελευταίας Κεντρικής Επιτροπής με αυτή την περιστασιακή πλειοψηφία, η οποία είναι μειοψηφία στη βάση. Κύριο Μαργαρίτη, κύριε Μαργαρίτη, εσείς είχατε εκλογές πρόσφατα, εσείς προσωπικά, αλλά και πολλοί άλλοι συντροφοί σας, που εκφράστηκαν από ένα 40% του κυρίου Δούκα στο δεύτερο γύρο, θέλατε μία αλλαγή στο κόμμα. Όχι μόνο στην ηγεσία και στις πρακτικές της ηγεσίας. Θέλω λοιπόν, εφόσον έχουμε αποτέλεσμα και δεν έχουμε αλλαγή ηγεσίας, αλλά επανεκλογή του κ. Ανδρουλάκη, να μου πείτε αν έχουν γίνει αλλαγές στο κόμμα από την ίδια ηγεσία, από τον κ. Ανδρουλάκη, και τι προσδοκίες υπάρχουν από εδώ και πέρα και στο κόμμα και κοινοβουλευτικά. Λοιπόν, η σειρά των πραγμάτων είναι εξής, κύριε Πιέρο. Το Πασό Κίνημα Αλλαγής έκανε μια εξαιρετική εσωκομματική διαδικασία που την αναγνώρισαν και οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί του αντίπαλοι. Να. Αυτή η διαδικασία κεφαλαιοποιείται. Είναι γεγονός αυτό. Χαίρομαι που το λέτε. Αυτή η διαδικασία κεφαλαιοποιείται και σε μια ανωδική τάση στις δημοσκοπήσεις. Και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό, γιατί ένας κόσμος εμπιστεύεται ότι υπάρχει ένας σοβαρός σχηματισμός, ο οποίος κάνει σοβαρή συζήτηση, λύνει τις διαφορές του με την εκλογική διαδικασία και προχωράει μπροστά. Εντάξει, για να σας πειράξω και λίγο, και άλλες φορές είχατε ανέβει δημοσκοπικά και δεν το φέρατε. Συμφωνώ, συμφωνώ. Εγώ λέω κεφαλαιοποίηση. Και το 2021. Θα το με προλάβατε. Ναι. Λέω λοιπόν ότι αυτό εκφράζει μια ανωδική τάση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και πρέπει να το κρατήσουμε. Προλάβατε να πείτε και εσείς και ο κύριος Λοβέρτος ότι αυτό δεν πρέπει να δημιουργήσει καμία επανάπαυση. Γιατί είχε γίνει και το 2021, όταν είχε πρωτοεκλογεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Διότι εδώ υπάρχει ένας μεγάλος και φιλόδοξος στόχος που έχει μπει από όλους τους υποψήφιους, προφανώς και από τον νικητή, ότι πάμε να νικήσουμε και να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Είναι φιλόδοξος στόχος, μεγάλος στόχος, δύσκολος στόχος. Κατά τη γνώμη μου, την προσωπική θέλει και πολιτικές και κοινωνικές συμμαχίες, πάντως ο στόχος είναι αυτός. Εντάξει, αντιπολίτευση, αυτό έλεγα. Πριν είναι αυτός. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει μια καθαρή εντολή και μπορεί να κινηθεί με άνεση. Και επίσης, όπως είπατε, υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό στο 40% που βάζει ορισμένα ζητήματα και για την πολιτική και για τα θέματα λειτουργιών. Η εκτίμησή μου είναι εξής λοιπόν, ότι αυτή τη στιγμή πρέπει ο χώρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής να διευρυνθεί, να ισχυροποιηθεί, να είναι μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη, στην οποία με λειτουργίες δημοκρατικές, ανοιχτές, να υπάρχουν συνθέσεις, συμφωνίες και να μπορέσει πράγματι να πετύχει τον μεγάλο στόχο. Ότι αυτή η κυβέρνηση στο τέλος της τετραετίας πρέπει να ιτηθεί. Γιατί πρέπει να ιτηθεί, και κλείνω με αυτό. Διότι μια κυβέρνηση με βαθιά αντικοινωνικά χαρακτηριστικά, μια κυβέρνηση που ευνοεί την εγχώρια ολιγαρχία και εξυπηρετεί τελικά παιχνίδια συμφερόντων. Θα φέρω ένα παράδειγμα μόνο από τα τελευταία, από αυτά που παρακολουθούν και οι τηλεθεατές μας. Δεν γίνεται, κύριε Πιέρο, αυτό το έρημο, το ΕΣΥ, να δέχεται μια νέα επίθεση με την ιστορία ότι τα απογευματινά χειρουργία των δημόσιων νοσοκομείων με βάουτσα θα περνάνε στο ιδιωτικό. Εγώ άκουσα, κύριε Λοβέρτο, τη συνέντευξη του κ. Σαλμά. Και με λυπεί το γεγονός ότι έδωσε συνέντευξη ένα μικρό κανάλι, μην το πω τώρα εδώ, και δεν τον έχω δει στα συστημικά κανάλια. Ο κ. Σαλμάς είπε μερικά πράγματα και ως γιατρός για την κατάσταση υγείας, που εγώ που δεν έχω όλη την ικανότητα να τα κρίνω, ανατρίχιασα. Δηλαδή, πώς οι ιδιωτικοί πάνε στο δημόσιο και οι δημόσιοι στο ιδιωτικό. Γιατί το κόμμα δεν έχει τομέα υγείας, του Σαλμά, περιμένετε. Όχι, όχι, όχι. Έχει ενδιαφέρον που τα λέει. Ο καθένας έχει και ένα τομέα υγείας και ένα τομέα άρχη. Δεν αναφέρομαι σε αυτό, κύριε Πιέρο. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό όμως να ακούσει ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή ιατρικής να λέει κάτι το οποίο, ας πούμε, αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Να σου πω τι δεν είχα σκεφτεί. Ότι αυτοί που από το δημόσιο πάνε στον ιδιωτικό τομέα δεν ξαναγυρίζουν εύκολα πίσω. Με κανέναν υπουργό και με καμιά κυβέρνηση. Είναι δηλαδή μια απόφαση που δεν μπορεί να γίνει εύκολα να επιστραφεί πίσω. Αυτό ομολόγω δεν το είχα σκεφτεί. Αυτό μόνο ένας μαχόμενος γιατρός μπορεί να το σκεφτεί. Όπως επίσης και ορισμένα ζητήματα που αφορούν τον προσανατολισμό της χώρας. Δηλαδή, δέστε τώρα, όταν εμείς ξοδεύουμε, ας πούμε για την υπόθεση της στέγασης, 100 εκατομμύρια και η Πορτογαλία ξοδεύει δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε ζήτημα. Η Πορτογαλία, που είναι σαν και εμάς, βάζει δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για το πρόγραμμα της στέγασης και εδώ μόνο 100 εκατομμύρια, δηλαδή τίποτα. Και είμαστε μια χώρα, και κλείνω με αυτό, διαβάζετε, υποθέτω, και τις αναλύσεις οικονομολόγων, που με δεδομένο θα ξαναγυρίσουμε στα πρωτογενή πλεονάσματα. Ότι δεν έχουμε παραγωγικό μοντέλο στο δεν πρωτογενή. Δεν οικονομολόγους να μας το πούν, το ξέραμε. Ναι, τελείωσε. Ναι, ναι. Γυρίσει τώρα με ελέγχους, με δείκτες. Αυτό λέω, με δείκτες. Και πολύ φεύγει, καιρό. Φεύγει η περίοδος του ότι μπορούσαμε λόγω της πανδημίας να έχουμε μια χαλαρότητα. Μετά τον κορονοϊό. Ακριβώς, λέω. Έχουμε ξαναγυρίσει αυτό. Έχουμε δεύτερον το ζήτημα ότι. Με διακόψατε. Α, ότι θα πρέπει η χώρα μας να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που αφορούν την ακρίβεια. Η οποία είναι πια ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι. Είναι τίνει να γίνει ελληνικό.
τίνει να γίνει όχι, ελληνικό. Βέβαια, όχι βέβαια, και αυτό είναι. Αυτό με συγχωρείτε, δεν σας διέκοψε αυτό, αλλά αυτό συγγνώμη, επειδή το λέτε, είναι ψευδές. Όχι, είναι ψευδές. Κυρία Φοντελάιερ το είπε, κύριε Λομπέρδο. Είπε, κυρία Φοντελάιερ. Βεβαίως. Έχουν ακρίβει και όχι, όχι. Έλεγα το εξή. Κυρία Καφαντάρη, έχετε μια τάση με διακόπτη δική δύο. Μπορώ να υπερασπιστώ εγώ. Την επιστολή που έστειλε ο Πρωθυπουργός απάντησε ότι είναι θέματα της χώρας. Μπορώ να υπερασπιστώ την άποψή μου. Εν πάση περιπτώσει, μια χώρα αυτό έλεγα. Απάντησε πριν με διακόψετε, που ο πρωτογενής τομέας απουσιάζει. Το παραγωγικό μοντέλο στον πρωτογενή τομέα. Που απουσιάζει οποιαδήποτε εξυγχρονισμός τεχνολογικός. Που όλη η χώρα είναι ένα real estate. Ένα real estate. Αυτό είναι. Δηλαδή και ο τουρισμός. Που καταλαβαίνετε ότι σε κρίσεις ούτε το real estate θα σε κρατήσει, ούτε ο τουρισμός σε κρίσεις και σε μεγάλες αναταρχές. Αυτή όλη η ιστορία οδηγεί σε μια εξέλιξη η οποία είναι απολύτως αρνητική. Κάνουν όλες τις δουλειές στα οικονομικά συμφέροντα εκεί. Άκουσα τον κύριο Σαλμά με ενδιαφέρον, γιατί ήταν κυβερνητικός βουλευτής. Κανονικές business. Αυξήθηκαν, κύριε Πιέρο. Δεν έχω ακούσει κανένα να κατανομάζεται οικονομικά συμφέροντα. Όλη την ώρα οικονομικά συμφέροντα. Θα σας πω εγώ ένα. Τα ίδια φαν, τα οποία αυτή τη στιγμή ανεβάζουν. Γύρω από το Μετροπόλιτα, να σας πω. Ναι. Αυτά τα οποία ανεβάζουν τις δαπάνες στα ατομικά προγράμματα υγείας. Και επικαλούνται την αύξηση των προγραμμάτων, των ασφαλιστικών προγραμμάτων υγείας, των ιδιωτικών. Δεν λέω, δεν υπάρχουν. Επικαλούνται τα δημόσια νοσοκομεία που είναι στο ίδιο φαν. Δηλαδή, τι κάνει μια ουρά σε κεραμίδια. Ανεβάζουν τις τιμές, τα ασφάλιστρα, ξαφνικά, σε μεγάλο ποσό, χωρίς να ειδοποιήσουν τους καταναλωτές για τα ιδιωτικά προγράμματα υγείας και σου λένε αυξήθηκαν λόγω των ιδιωτικών νοσηλείων. Και είναι η ίδια επιχείρηση που τα ανεβάζει. Δηλαδή, Γιάννης Πενάκη και Γιάννης Πενάκη. Αν ήσασταν εσείς κυβέρνηση, αυτά δεν θα συνέβαιναν. Κατά τη γνώμη σε αυτό το βαθμό, όχι, και θα σας πω ένα παράδειγμα. Εντάξει, είστε ειλικρινείς, λέτε τουλάχιστον όχι σε αυτό το βαθμό. Όχι. Δεν θα γινόταν. Ας σας πω ένα παράδειγμα. Γεννηματά είχε φωνάξει για το PCR να μπει εκτό διατίμηση. Για το μοριακό τεστ. Την είχαν πει λαϊκίστρια. Μετά αναγκάστηκε η κυβέρνηση και τα έκανε. Τα ίδια κάνει στην ενέργεια και μετά λέει εντάξει, το παραξηλώσανε. Τα ίδια κάνει στον ιδιωτικό τομέα υγεία. Είδατε εσείς να έρχεται το Χάρβαρντ. Αυτή, ήρθε το Χάρβαρντ. Ήρθε το Χάρβαρντ να ανοίξει εδώ ιδιωτικό πανεπιστήμιο ή το NSE. Λοιπόν, είναι αυτή που έκανε το πρόγραμμα γεννηματά για την πρόληψη του καρκίνου. Είναι αυτή η οποία κάνει. Το είπε η ίδια η καρκίνο του Παγκαίου Εσθεντέρου. Κάνει προγράμματα δωρεάν. Εντάξει, κύριε Λοβέρδο, επειδή είσαστε άνθρωπο που κινείται στην αγορά, ξέρετε ότι αυτή η κυβέρνηση. Και να σα πω για κάτι, κύριε Λοβέρδο, ότι υπάρχουν εγκρίνειες και παράπονα. Επιτρέψτε μου να σα πω. Ο Σαμαράς και ο Καραμαλής, ανεξάρτητα τη διαφωνία που έχω στα ειδικά θέματα, σα είπα κάτι πολύ χοντρό. Ότι είσαι κυβέρνηση των λίγων. Δεν είσαι κυβέρνηση των πολλών. Αυτό δεν το είπε ένα αριστερό. Δεν το θυμάμαι να το είπε. Βεβαίω, βεβαίω. Η ομιλία σου κυβέρνηση των λίγων. Εξυπηρετείται σε κάθε περίπτωση. Οι άνθρωποι που απάντησαν συμφωνούν. Με το Σαμαρά και με ακριβώς. Τον Καραμαλή. Κοιτάξτε. Ότι κάτι υπάρχει στα θέματα. Κατανοώ ότι υπάρχει μια προσπάθεια από την αντιπολίτευση να περάσει αυτός ο μύθος ότι δίθεν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι η κυβέρνηση που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των λίγων. Αυτό λένε μέσα στο κόμμα. Αυτό είναι ψευδέστατο. Το λένε μέσα στο κόμμα. Αυτό είναι ψευδέστατο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει για να υπηρετεί την πατρίδα και ιδίως τους πιο αδύναμους από τους συμπολίτες μας. Γι' αυτό υπάρχει. Και γι' αυτό και συνεχίζει να είναι μακράν το ισχυρότερο κόμμα στην Ελλάδα. Και αυτή είναι η προσπάθειά μας και αυτό θα συνεχίσουμε. Ελπίζω και εύχομαι να υπάρξει τέλος και με την υπόθεση του ΣΥΡΙΖΑ, να μπορέσουμε επιτέλους με επιχειρήματα και με συγκεκριμένες πολιτικές να δώσουμε απαντήσεις στα προβλήματα του ελληνικού λαού. Γιατί είναι εύκολο να ασκούμε αντιπολίτευση με κορώνες. Και κυρία, πρέπει να με είμαστε... ουσία όμως είναι πάρα πολύ κύριε δύσκολο. Κύριε και κυρία, ελάτε. Στις τελευταίες θέσεις σε δίκτυ φτώχειας και προτελευταίοι στην αγοραστική δύναμη. Καλά. Εκεί μας έχει φέρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτά τα ξέρει ο ελληνικός λαός και σε δημοσκοπήσεις που επικαλούμεθα, που έγιναν πριν ένα μήνα, το 73% λέει ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτή τη χώρα. Είναι καλές οι δημοσκοπήσεις. Πάνε στο σούπερ μάρκετ. Άρα καλώς οι δημοσκοπήσεις θα γίνουν 6%. Θα πληρώσουν το ηλεκτρικό, κατά τα άλλα πάμε καλά. Είσαστε το κόμμα του 6%. Δεν είστε αξιωματική αντιπολίτευση. Θα σας τα μην πει, μην έρθεις στις αξιωματική αντιπολίτευση. Και να μην γίνονται θεσμικές απαντήσεις. Εάν πιστεύετε στις δημοσκοπήσεις, τότε δεν είστε αξιωματική αντιπολίτευση. Λοιπόν. Έχετε αυτοκαταργηθεί. Σηκώθηκε και έφυγε όταν μίλαγε η αξιωματική αντιπολίτευση. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον βουλευτή. Το 6% αντιπολίτευση του 6%.
Λοιπόν, θα τα δούμε. Αυτά είναι δημοσκόπηση. Πιο κάτω, πιο κάτω για την Αντινοπούλου κοντεύεται να πέσει. Χαίρεστε, αλλά να εμείς χαιρόμαστε. Θέλουν να ευχαριστήσουν. Εμένα τα προβλήματα με ενδιαφέρουν. Ο τόπος με ενδιαφέρει. Η κυβέρνησή σας δεν λύνει. Κύριε Λοβέρδο, ευχαριστούμε πολύ που σας ήρθατε. Να είστε καλά. Κυρία Καφαντάρη, ευχαριστούμε πολύ και εσάς. Και εσάς, κύριε Μαργαρίτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία όπως κάθε βράδυ μαζί.